Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Έπειτα από μια δεκαετία πτώσης των τιμών των ακινήτων, το κλίμα στην κτηματαγορά έχει αρχίσει να αναθερμαίνεται και πολλοί προχωρούν σε μεταβιβάσεις για να γλιτώσουν την επερχόμενη αύξηση των αντικειμενικών αξιών. Οι αλλαγές έχουν κινητοποιήσει τους υποψήφιους αγοραστές ακινήτων, εκ των οποίων αρκετοί είναι αυτοί που βλέπουν ευκαιρίες και επισπεύδουν την αγορά για να προλάβουν την αύξηση των αντικειμενικών αξιών που θα παρασύρει προς τα πάνω και τους φόρους μεταβίβασης. Αν ο φορολογούμενος αποκτά πρώτη κατοικία, τότε επιβαρύνεται με φόρο μεταβίβασης 3% που επιβάλλεται πάνω από το αφορολόγητο όριο των 200.000 ευρώ για τους άγαμους και 250.000 ευρώ για τους έγαμους με προσάξη για τα παιδιά. Ενώ αν πρόκειται για δευτερεύουσα κατοικία, εξοχική γραφείο ή κατάστημα με οικοδομική άδεια που εκδόθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 2006, τότε επιβάλλεται ΦΠΑ 24%. Εκπνέει σήμερα Τρίτη η προθεσμία που είχε δοθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στα Υπουργεία και στους φορείς του Δημοσίου, προκειμένου να υποβάλουν τα στοιχεία τους για την κατάρτιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής για το διάστημα 2019-2022. Το νέο μεσοπρόθεσμο, που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και ψηφιστεί έως τον Μάιο, είναι ένα από τα 88 προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης. Οι φορείς, πέρα των στοιχείων εσόδων-εξόδων, θα πρέπει να κοινοποιήσουν και το ύψος των συσσωρευμένων απλήρωτων υποχρεώσεων. Και αυτό διότι η Ελλάδα έχει δεσμευτεί μέχρι το τέλος του προγράμματος να μηδενίσει τις υπερήμερες οφειλές προς ιδιώτες. Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα καταρτίζεται με στόχο για ανάπτυξη 2,3% φέτος, 2,5% του ΑΕΠ το 2019 και ανάπτυξη 1,8% από το 2020 έως το 2022. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η έκδοση ομολόγου ύψους τουλάχιστον 250 εκατομμυρίων ευρώ από την Εθνική Πανγαία. Στόχος της μεγαλύτερης ελληνικής ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων ακίνητης περιουσίας είναι να βγει στις αγορές πριν το καλοκαίρι και πιθανότατα τον Μάιο, με σκοπό να αντλήσει κεφάλαια τα οποία θα χρηματοδοτήσουν το εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων που σχεδιάζει για το επόμενο διάστημα. Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί πως η συγκυρία είναι ευνοϊκή αυτή την εποχή, καθώς φαίνεται πως μειώνεται το πολιτικό ρίσκο της χώρας. Η Εθνική Πανγαία αναζητά ευκαιρίες στην Ελλάδα και δευτερευόντως στις γειτονικές χώρες, στους κλάδους των εμπορικών ακινήτων, των γραφείων, των αποθηκών αλλά και στις φοιτητικές εστίες και τα ξενοδοχεία πόλης. Το χαρτοφυλάκιο του ομίλου αξίας περίπου 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ αποτελείται από 338 εμπορικά ακίνητα συνολικής επιφάνειας 986.000 τετραγωνικών μέτρων. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δικτυμόνα κειμένου 778,76 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 1,10%. Ανωδικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.